Φίλες και φίλοι, είμαστε λίγα λεπτά πριν την έναρξη ενός πολύ μεγάλου αγώνα. Orlando Tragic εναντίον Tech Party. Μεταξύ δύο από των καλύτερων ομάδων στο μπασκετάκι, στη Master League. Οι δύο περσινοί φιναλίστ. Για τους Tragic έχουμε Σκιαμπλή, Πατρινό, Μπολάνο, Παπαγεωργίου, Ζανιά, Καπώνη, Δημόπουλο και Κανατά. Από την άλλη, Τεκβάτη, Παύλος, Λαγοπάτης, Κάλτσας, Αγγελόπουλος, Λίκης, Παπαδημητρόπουλος, Γεωργιόπουλος, Λίρας, Σωτηρόπουλος και Λιούρδης. Και οι δύο ομάδες έχουν κάποιες απουσίες. Τώρα έχουμε την είσοδο των Tragic πρώτα στο παρκέ. Οι πέντε τους είναι Ζανιάς, Σιαμπλής, Μπολάνο, Κανατάς, Γαλήφας. Ενώ για τους Tech Bandy, Σωτηρόπουλος, Λίτης, Λιούρδης, Σκάλτσας και Παύλος. Λιούρδης και Γαλήφας θα είναι σε αυτό. Θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή. Με τον διαιτητή Καμίτσο να πετάει την μπάλα. Έναρξη στο μάτς, Orlando Tragic η πρώτη κατοχή με τον Κανατά να αφήνει για τον Γαλήφα. Εκείνος θέλει να γυρίσει με τον Λίτη, θα τελειώσει τη φάση άστοχα. Αμυντικό ριμπάνι από τους Tech Bandy. Παύλος. Λιούρδης. Σωτηρόπουλος στη γωνία. Με το Σιαμπλή μπροστά του, έναν από τους καλύτερους αμυντικούς. Σωτηρόπουλος θα γυρίσει, θα στοχίσει. Παύλος στέλνει την μπάλα στο μπάντο της ομάδας του. Άστοχη και η πρώτη κατοχή των Tech Bandy. Και ο Στέλιος Σιαμπλής τώρα θα αφήσει για το Ζανιά. Κανατάς θα γυρίσει. Φάουλ του Λίρδη, το παραδέχεται κιόλας. Δύο βολές για τον Κανατά. Τελεί την πρώτη άστοχα, παραμένει το 0 και στις δύο πλευρές. Μηδέν στις δύο και rebound όμως από Γαλήφα και του περνάνε τώρα την μπάλα. Γαλήφα προστάρει τον Λιούρδη, γυρνάει, τελειώνει την φάση άστοχα, αμυντικό rebound με τον Παύλο να φεύγει στην άλλη πλευρά. Σκάλτσας. Παύλος. Ράζει για τον Λίκη σε ένα pick and pop. Σε διατρής, άστοχο. Και στην άλλη πλευρά τώρα ο Ζανιάς τρέχει. Βρίσκει αντίπαλο μπροστά του. Καλή άμυνα από Παύλο και Λίκη που του ανακόπτει την πορεία. Και τώρα Σωτηρόπουλος για τρεις. Δεν το σκέφτεται καν και το βάζει. 3-0 ή 0-3 αν θέλετε. Στο πρώτο καλάθι του αγώνα διαχειρώ Σωτηρόπουλο. Με τεράστια αυτοπεποίθηση
Άλλωστε είναι και πολύ χαρισματικό σκόρερ. Καλύφας. Άι, πάρα πολύ ωραία πάσα με την φάλ. Βολάν όμως ασπαστή στο λέει αυτό. Σκάλτσας. Τα σουτάρια 3-45 με τα μπλό, η μπάλα παίρνει και βγαίνει. Μπολάνο. Έχει ένα screen, μένει με το Σωτηρόπουλο. Βγαίνει ο Σιαμπλής και παίρνει. Δοκιμάζει μια διείσδυση πάρα πολύ εύκολα μέσα από το καλάθι. 2-3. Δεν λειτουργήσε καλά εδώ η πίεση των tech body στην άμυνα. Λίτης με χώρο, θα το πάρει και αυτό. Δεν θα κάνει τίποτα συνεχόμενα. 2-6 με 2 τρίποτα του Tech Bundy. Σιαμπλή. Ζανιάς. Κουστάριο, Γαλήφας στο Λίτη. Είναι ψηλότερος. Πάει κοντά, γυρνάει. Πάρα πολύ ωραία κίνηση, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια του σώμα του. Για το 4-6. Φαίνεται από την αρχή το τι μάτσο θα δούμε. Λίτης αυτή τη φορά δεν το παίρνει, προσποιείται. Βγάζει στο Σωτηρόπουλο. Εκείνος πάντα με τη σκαμπλή μπροστά του. Θα σουτάρει πίσω από τα σκριν. Αστοχή αυτή τη φορά, ο ίδιος τρέχει όμως η μπάλα φτάνει στο Γαλήφα. Ζανιάς. Σκαμπλής. Θα περάσει, θα μπει μέχρι μέσα με ταμπλό. 6-6 στους 4 ο Σκαμπλής. Παύλος. Βγαίνει ο Σκάλτσας. Παίρνει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα και βρίζει το φάουλ. Θα εκτελέσει και εκείνος δύο βολές. Έτοιμος και για δεύτερη αστοχή, αδράνεια όμως το rebound, κακά box out, Σωτηρόπουλος μάζεψε, επιχείρησε μια σκαστή προς το Σκάλτσα, παρενεβλήθη κάποιο πόδι και έχουμε νέα 14 επίθεση για το Tech Bundy. Λίτης. Ψάχνει κρυμμαγιές, αφήνει το Σκάλτσα. 9 δευτερόλεπτα, ο Σκάλτσας μέχρι στιγμής ο Mr. Buzzer Beater τον Tech Bundy με πολύ μεγάλα καλάθια τώρα στη χρονιά. Σκιαμπλής μπερδεύτηκε, έβγαλε όμως τον Ζανιά ο οποίος δοκιμάζει ελεύθερο τρίποντο άστοχο. Σκάλτσας μάζεψε. Σωτηρόπουλος στην άλλη πλευρά ενώ ετοιμάζεται και Αγγελόπουλος να περάσει για πρώτη φορά για τους Tech Bundy. Λιούρδη στη γωνία προσποιήθηκε. Έβγαλε στο Σκάλτσα, έξτρα πάσα, Λίτης για το 2-3, όχι, rebound στο Σιαμπλή. Σιαμπλής με Σωτηρόπουλο. Ζητάει ο Κανοτάς ο οποίος ποστάρει το Λιούρδη. Έχει ήδη ένα φάουλ ο Λιούρδης. Βολάνο. Έξυπνη η πάσα αυτή για να περάσει, όχι όμως. Αντίστοιχα καλή στην άλλη πλευρά τώρα ο Παύλος αστοχή στο lay-up και χάνεται έτσι ένα καλάθι για το Tech Bundy. Κανατάς, ωραία για τον Γαλήφα, εκείνος γυρνάει, δεν τελειώνει πολλά. Λιούρδης. Σωτηρόπουλος. Κάτω από το καλάθι βγάζει έξω τον Παύλο. Εκείνος δοκιμάζει στο τρίον πόντων άστοχο και αυτό. Παραμένει το 6-7 πέρα τον Tech Bundy. Σκιαμπλής. Βολάνο. Στάριο Γαλήφας και πάλι τον Λίτη. Και πάλι θα πάει κοντά και πάλι θα τελειώσει το πάση. 8-7. Λύρας
ετοιμάζεται για πρώτη φορά και εκείνος για να δώσει ακόμη μεγαλύτερο μέγεθος. Λάθος πάση τώρα του Σπυρόπουλου και φάουλ του Λιούρδη δεύτερο. Ενώ κολλάνε στοχεία το σύγχαμε κέντρο. Αλλαγές τώρα, Λύρας Αγγελόπουλος. Και από την άλλη πλευρά ο Δημόπουλος στο μάτσα του Σιαβλή. Σκάλτσας και Νίτσης πέρασαν αυτός. Από το στέκι πάλι ο Δημόπουλος. Δημόπουλος προετοιμάζει να τρυπήσει την άμυνα. Ζανιάς ελεύθερο τρίπον. Πώς και αυτό φυσικά και θα το βάλει. 11-7. Καλό ξεκίνημα από Στράτζικ. Λιούρδης. Μετά το 2-6 έχουν κάνει ένα 9-1 η Στράτζικ. Παύλος θα περάσει πάρα πολύ ωραία, θα τελειώσει με ένα φλότερ. Μπορούσε να τελειώσει και πιο εύκολα τη φάση. Δεν ήρθε το καλάθι για το στεφάτι. Ο Σαραδημόπουλος. Πολάνο περνάει μέσα στον Κανατά. Εκείνος έχει τον Λιούρδη. Φάουλ ακόμη ένα από τον Δημήτρη Λιούρδη. Λαγοπάτης ετοιμάζεται. Μπολάνο περνάει στον Κανατά. Εκείνος έχει το λαγοπάτι που πέρασε τώρα το μάτς. Γυρνάει, τελειώνει με το αριστερό. Όχι καλά. Σωτηρόπουλος μάζεψε. Αγγελόπουλος στην άλλη πλευρά πιάνει την μπάλα. Λαγοπάτης βγάζει στον ελεύθερο Σωτηρόπουλο για 3. Όχι αυτή τη φορά. Πολύ άστοχη η τεκ πάντια από τα 6.75 έως τώρα. Έχουν πετύχει δύο τρίποντα. Αλλά οι περισσότερες της επιθέσεις είναι στο τριομφόντον. Οπότε δεν είναι πολύ καλό το ποσοστό που ξέρω τώρα. Δημόπουλος πάρα λίγο να μπερδευτεί. Έβγαλε για τον Γαλίφα. Τον σταματάει ο Λύρας. Και ο Γαλίφας σε δεύτερο χρόνο δεν μπορεί να τελειώσει ούτε εκεί τη φάση. Σωτηρόπουλος, ωραία θα περάσει, θα τελειώσει άστοχα. Μπολάνο. Ωραία για τον Ζανιά. Γαλίφας και πάλι μέσα πάρα πολύ στο inside game. Η Ορλάντο Τράτζικ έως τώρα. Φάουλ χαμηλά του Λύρα στον Γαλίφα. Το τέταρτο μαζικό. Ενώ περνάει για πρώτη φορά ο Σπύρος Καπώνης. Στη θέση του Γαλίφα, ο οποίος έδωσε πολλές μάχες, κέρδισε κάποιες. Κανατάς με Λύρα, πολύ ωραίο ματσάπ αυτό. Γυρνάει ο Κανατάς, δεν μπορεί να τελειώσει σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο όμως τώρα το κεντρικό rebound του Καπώνη και φάουλ, δύο βολές καθώς είναι το πέμπτο αδικό. Μόλις ένα έχουν οι Τράτζικ. Άστοχος στην πρώτη ο Σπύρος Καπώνης. Στα 2-7 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου παραμένει το 11-7. 12-7 με 1-2 έστοχη. Παύλος. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου. Σωτηρόπουλος ψάχνει πάσα. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Κράτημα του Κανατά, αν είδα σωστά. Σωστά είδα. Στο Λύρα. Παύλος βγαίνει, αφήνει στο Λύρα. Λαγοπάτης για 3, ελεύθερος, άστοχος. Αγγελόπουλος πηδάει πάρα πολύ ψηλά. Όμως ο Δημόπουλος είναι αυτός που θα κερδίσει τη μάχη. Μπολάνο ελεύθερος για 3. Θα το βάλει ο Μπολάνο 15-7 και
από τους Tech Bandy που βλέπουν τη διαφορά να εκτοξεύεται στις 8 μετά το αρχικό 2-6 στο 15-7. Τώρα επιστρέφουμε σε περίπου 1,5 λεπτό μετά το time out. Tech Bandy. Δημόφιλος. Παίρνει ένα screen. Δυσδύ. Τελειώνει τη φάση. Άτσαλα. Λαγοπάτης. Περπανητικό. Παύλος. 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Παύλος περνάει όλο το δρόμο. Εξαιρετική κίνηση. 15-9. Καπώνης. Αφήνει στον Πολάνο. Σχεδόν όλοι οι επίθεση θα είναι για το Tragic, αν αποφασίσουν να την εξαντλήσουν. Δημόφιλος παίρνει ένα screen. Αφήνει τον Καναφτά. Εκείνος θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση για το 17-9. Παύλος, 3-2. Θα πετάξει πίσω από το κέντρο, θα αστοχίσει. Τέλος πρώτη καλέπτυξη το 17-9 υπέρ των Orlando Tragic, μετά από την εξαιρετική τους παρουσία σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Θα επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. ...17-9 το σκορ, συν 8 για τους Tragic. Εξαιρετική εικόνα τους. Είχαν μπει λίγο νοθρά, όμως από ένα σημείο και έπειτα κατάφεραν να χτυπήσουν σε όλες τις αδυναμίες των Tech Bandy. Το γεγονός ότι ο Λιούρδης βγήκε εκτός νωρίς, καθώς είχε φάουλ, ίσως ήταν καταστροφικό σε αυτό το ξεκίνημα για τους Tech Bandy. Τώρα είναι και πάλι εκτός, όπως βλέπετε μπροστά μας, και ο Σκάλτσας στην κατοχή, στην πρώτη κατοχή για το δεύτερο δεκάλεπτο. Πάρα πολύ ωραίο Λιούρδης για το Σκάλτσα, ο οποίος θα αστοχίσει στο lay-up. Δημόπουλος, εξαιρετική η πρώτη επίθεση που δεν έγινε σε καλά, που δεν οδηγεί σε καλά, όμως για τους πρωταθλητές. Δημόπουλος, ωραία κίνηση, άσχετο το τελείωμα. Σκάλτσας, το μάτι
Κάλτσας και ο Γεωργιόπουλος Κάλτσας για τον Αγγελόπουλο φάουλ. Δύο βολές. Πατρινός πέρασε στο μάτς, Παπαγεωργίου και Γαλήφας και πάλι στη θέση του Καναδά. Ενώ έχει επιστρέψει και ο Λίτης για το stack body. Αγγελόπουλος, άσχετο στην πρώτη. Έστωχο στη δεύτερη, δεν το συνηθίζει άλλο στο να χάνει δύο βολές. Έστωχος στη δεύτερη. Κιαβλής, Δημόπουλος. Ο Παγιωργίου περνάει και βγάζει έξω το Σκιαβλί. Εκείνο έδωσε καλά την μπάλα και άργησε λίγο. Τώρα δοκιμάζει να περάσει από το δικό του πόδι. Περνάει η μπάλα εκτός. Αρκετά καλή η βοήθεια στην άμυνα για το stack body. Σκάλτσας. Περνάει μέσα στο Λίτη. Εκείνος που στάρει τον Πατρινό. Βολεύεται, γυρνάει, τελειώνει τη φάση, goal foul, 17-12 και μία συμπληρωματική βολή. Γιάννης Λίτης. Αλλαγή τώρα. Ο Ζανιάς στη θέση του Σιαμπλή και ο Καπώνης στον Πατρινό. Φορά. Και ο Λίτης δεν θα μειώσει περαιτέρω. Παραμένει το 17-12. Δημόπουλος. Σανιάς. Γαλήφας πουστάρει. Γυρνάει, τελειώνει τη φάση. Πολύ καλά box out από τους stack body και πάσα ευνηδιασμού τώρα στον Αγγελόπουλο. Καλή άμυνα του Καλήφα, με φάουλ όμως. Δύο βολές. Μέσα η πρώτη από τον Αγγελόπουλο, 17-13. Στο βάθος βλέπετε για τον coach Βαλέρη σήμερα. Τραυματίας, δεν μπορεί να ενισχύσει την ομάδα του. 17-14. Στο καλάθι διαφορά. Στη μία κατοχή. Δημόπουλος. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία κίνηση. Τάπα στα ίσια του Αγγελόπουλου. Με φάουλ όμως. Κάτι έφυγε κιόλας από τα μπασκέτα. Δύο βολές για τον Αντώνη Δημόπουλο. 8 και 15 για το δεκάλεπτο. Μέσα η πρώτη, 18-14. Βάζει διαφορά στους 5. Σκάλτσας. Θα περάσει στο κέντρο. Ωραία, θα βρει τον Αγγελόπουλο. Εκείνος κάτω από το καλάθι. Δεν θα τελειώσει καλά. Παρόλο που είχε πλεονέκτημα κόντρα στον Δημόπουλο. Ζανιάς. Θα περάσει, θα βγάλει έξω στον Παπαγεωργίου. Γαλήφας με χώρο, δεν το παίρνει. Τελικά θα στάρει από το έλμπου. Κακό. Ζανιάς όμως που έρχεται συστημένη μπάλα για αυτούς τριών πόντων. Άστοχο, Γαλήφα σε νέο επιθετικό rebound. Κόντρα σε 4 αντιπάλους. 21-14. Beast Mouton. Σκάλτσας. Αγγελόπουλος.
Αγγελόπουλος με το Δημόπουλο. Βγάζει το Λίτη. Σουτ για 3, εύστοχο από το Λίτη. 21-17. Είναι μεγάλο σουτέρ. Είναι και στη μέρα του σήμερα από ό,τι φαίνεται. Φτάνει τους 8 πόντους αν θυμάμαι καλά. 21-17. Ζανιάς βγαίνει και παίρνει. Επιθετικό φάουλ του Γαλούφα. Νομίζω σωστή απόφαση. Αλλαγή τώρα, Γαλήφας εκτός καθώς έχει φορτωθεί και εκείνος με κάποιο φάουλ. Κανατάς στο παιχνίδι. Γιούρδης. Ο Κανατάς είναι πάνω του. Αναγκασμένος να μαρκάρει και στην περίμετρο. Σκάλτσας, Σκάλτσας τροφοδοτεί το Λίτη. Εκείνος πάει κοντά, τελειώνει τη φάση άψογα. 21-19. Αλλά time out που καλούν οι Tragic. Επιστρέφουμε. Αντί του Παπαγεωργίου. 21-19, 6-42 ακόμα για το δεκάλεπτο. Και έχουμε και την είσοδο του Σωτηρόπουλου. Σιαμπλής, Μεχάλτσα. Μπολάνο. Θα δοκιμάσει μια διείδηση. Σιαμπλής για 3. Μέσα από το Σιαμπλή. 24-19. Απαντάει ο Σκιαπλής. Και πάει τη διαφορά πάλι στις 5. Σκάλτσας 24-21 πέφτοντας. Εκπληκτικό καλάθι και φάουλ. Μια συμπληρωματική βολή. Τρεις διαφορά, 24-21. Καφώνης με Λιούρδη. Πάει να του κλέψει ο Λιούρδης, πιέζει αρκετά. Μπολάνο στα 10 δευτερόλεπτα. Θα σουτάρει από πολύ μακριά για 3. Θα το χάσει. Ο ίδιος τρέχει και παίρνει το θετικό rebound. Σκιαμπλής. Και πάλι 10 δευτερόλεπτα. Σουτάρει για 2 και πάλι ο Σκιαμπλής. 26-21. Σκάλτσας. Λιούρδης. Σωτηρόπουλος, Λιούρδης κοστάρει το Σκιαμπλή. Ίσως να γίνει φάουλ. Τώρα σφυρίζεται. Δεν συμφωνεί ο Σκιαμπλής. Είναι βολές για τον Δημήτρη Λιούρδη.
τρεις και πάλι και αυλής. Πάρα πολύ ωραίο μάτς, αντάξιο της ποιότητας των δύο ομάδων και του τι περιμέναμε να δούμε. Ωραία, πάσα από τη Σκιαβλή τώρα για τον Καπόνι, έτοιμο καλάθι, 28-23, αδράνεια και πάλι. Σκάλτσας. Λιούρδης ζητάει ο Σιδηρόπουλος και παίρνει. Μοστάρει τον Καπόνι, γυρνάει εξαιρετικά, δεν τελειώνει καλά όμως. Η μπάλα φτάνει στο Σκιαβλή, ο οποίος βγαίνει με την μπάλα εκτός. Λιούρδης κάτω από το καλάθι. Πάτησε την πλάγια γραμμή. Ορλάντο Τράτζικ, Ζανιάς βγαίνει, δεν θα πάρει. Ανταστού παίρνει Βολάνο και του δίνει το σκύλο Καπόνης και παίρνει και ένα σκυμπάλα στον Καπόνης. Κανατάς, πίστα ίσια από Λύρα. Τρομερή τάπα και η πάσα του Κάλτσα όμως είναι απογοητευτική. Λάθος. Ακούει κιόλας εδώ από τον συμπαίκτες του. Γαλήφας και πάλι στο μάτς. Σκιαβλής. Καναστάς προποδοτή τον Γαλήφα. Εκείνος πάρει πάλι χαμηλά. Μόλις το δεύτερο μάτικο του τεκβάντη. Λαγοπάτης μέσα. Λιούρδης εκτός. Σανατάς. Ποστάρει το Λαγοπάτη, έχει πλέον έκτημα εκεί. Διπλέξιον όμως από το Λύρα και κλέψιμο για το Στέκ Μπάντι. Παύλος, Σωτηρόπουλος, πήγε γρήγορα ο Βολάνο και το έκλεισε το τρίποντο όμως η διήγηση του Σωτηρόπουλου. Είναι εξαιρετική, 28-25. Στο τρίποντο και πάλι. Σιαμπλής παίρνει το σκρίν από το Γαλήφα. Πάει μέχρι μέσα, καλή άμυνα του Παύλου και άλλο κλέψιμο. 2-1 τώρα, Σκάλτσας θα τελειώσει. 28-27 στον ένα πόντο. Τι ματσάρα παρακολουθούμε, 3 λεπτά ακόμα. Ζανιάς, ζητάει ο Κανατάς. Έτοιμος να πάει και σε βοήθεια ο Λύρας. Κανατάς δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, rebound του Λύρα. Παύλος. Σωτηρόπουλος. Παύλος δεν θα το πάρει. Πάει σε σετ επίθεση και παίρνει τώρα ο Σωτηρόπουλος με Σιαμπλή μπροστά του. Λαγοπάτης. Παύλος κάτω από το καλάθι, θα τελειώσει άστοχα τη φάση. Από υπερβολική σιγουριά νομίζω. Δεν έρχεται το προβάδισμα για το Στέκ Μπάντι μετά από πάρα πολύ ώρα. Κανατάς με Λαγοπάτη. Μόνιμο μαρκάρισμα. Πάει κοντά και ο Λύρας. Ο Κανατάς αυτή τη φορά όμως θα τελειώσει τη φάση για να στείλει διαφορά στους 3. 30-27. Παύλος. Βγαίνει ο Σκάλτσας για 3 για την ισοφάριση. Όχι. Πολλά.
πάνω Παπαγεωργίου και Δημόπουλος έχουν σηκωθεί και ο Αγγελόπουλος για το Tech Buddy. Κανατάς με χώρο, θα τελειώσει με το αριστερό. Όχι καλά, εκνηδιασμός και πάλι με σκάλτσα. Είναι, πάει κόντρα σε δύο, κόβεται ο ίδιος και πάλι με την μπάλα. Λαγοπάτης, Σωτηρόπουλος. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, Σωτηρόπουλος με τον Καλύφα. Θα τελειώσει με ταμπλό, άστοχα. Και φάουλ συνέχεια του Σωτηρόπουλου πάνω στον Κανατά. Αλλαγές τώρα, Παπαγεωργίου και Δημόπουλος στο μάτς, έναντι Σιαβλή και Κανατά και ο Αγγελόπουλος στη θέση του Σκάλτσα. Γαλήφας προστάρει το Λύρα. Βήματα. Σωστά, σωστά. Πολύ καλή άμυνα πάλι του Λύρα. Που νομίζω όσοι δοκιμάζουν να τον ποστάρουν ή να πάνε αντίον του, δεν έχει ευτυχή κατάληξη για αυτού. Παύλος πίσω από το screen του Λύρα θα δοκιμάσει ένα σου τριών πόντων. Δεν είναι καλό. Δεν πάνε σε ορθολογικές επιλογές τώρα οι Tech Buddy. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο. Δημόπουλος περνάει. Γαλήφας και πάλι Δημόπουλος. Θα σουτάρει. Δεν είναι καλό το σουτ. Rebound αμυντικό. Παύλος. Αφήνει στο Λαγοπάτη, εκείνος έχει τον Παπαγεωργίου μπροστά του. Λύρας μπορεί να τελειώσει τη φάση, δεν θα το κάνει καλά. Ο ίδιος το επιθετικό rebound, ούτε τώρα. Ο Γαλήφας κερδίζει αυτή τη μάχη. Δημόπουλος, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Βαλέρης ζητάει φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Παύλος. Στα 4,4. Τέταρτο μαδικό. Ζανιάς. Βγαίνει Βολάνο. 2 δευτερόλεπτα θα σουτάρει. Πάρα πολύ άσχημο σουτ. Και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος στο 30-27 σου συν 3 για τους Orlando Tragic. Και αναμένουμε το τι θα δούμε στο δεύτερο μέρος. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μαζί σας. Πολύ λίγο έμεινε για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 30-27 μπροστά στο σκόρι Tragic. Από πολύ νωρίς το μάτς δεν έχουν χάσει το προβάδισμα. Οι Tech Buddy μείωσαν σε κάποια φάση στον έναν, στο 28-27. Όμως οι Tragic συνεχίζουν με το προβάδισμα. Πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρώτο μέρος. Αρκετές μάχες. Ειδικά μέσα πέφτουν κορμιά. Γαλήφας έχει 3 φάουλ, Λιούρδης έχει 3 φάουλ, ο Λύρας άλλα 2. Thank you.
τώρα έχουμε την είσοδο των Tech Buddy στο παρκέ. Πατρινός, Δημόπουλος και Αυλής, Κανατάς, Βολάνο, οι πέντε των Τράτζικ, Σωτηρόπουλος, Γιούρδης, Λίτης, Σκάλτσας και Αγγελόπουλος για τους Tech Buddy. Και Αυλής θα επαναφέρει για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Βγαίνει ο Δημόπουλος και θα εκτελέσει κατευθείαν για τρεις. Δεν θα το βάλει. Λιούρδης μαζεύει το αμυντικό rebound παρά την προσπάθεια του Φάνου Βατρινού. Σκάλτσας. Βάζει αφήνει στο Λιούρδη. Εκείνος με τη σειρά του στο Σωτηρόπουλο. Ζητάει στο Λίτη να απομακρυνθεί για να παίξει ένας εναντίον ενός. Σούτ από πολύ μακριά του Σωτηρόπουλου. Εύστοχο 30 όλα. Σε πανηγυρισμούς από τον coach Βαλέρη. Σωτηρόπουλος. Λάθος πάσα, κλέβει ο Πατρινός και φεύγει στον επιβιασμό. Βρίσκει μπροστά του το Λίτη, γυρνάει, τελειώνει τη φάση. Φάουλ δύο βολές. Εξαιρετική προσπάθεια τώρα του Πατρινού που θα πάει στη γραμμή. Για να εκτελέσει δύο βολές. Έτοιμος για την πρώτη, η οποία δεν θα βρει στόχο. Παραμένει στο παλιό μεταξύ των δύο ομάδων. Μηδέν στις δύο, 30-30 παραμένει. Λιούρδης μάζεψε. Λιούρδης παρά τα τρία φάουλ παραμένει στο παρκέ και δεν τον εκτοεί ιδιαίτερα στις αμυντικές του αρετές. Αγγελόπουλος από τη γωνία, από εκεί, από πάνω στη Αυλή. Και πάρα λίγο να κλέψει ο Αγγελόπουλος και Αυλής μπαίνει μέχρι μέσα, τελειώνει άστοχα. Rebound από τον Λίτη μετά την παρέμβαση του Λιούρδη. Κάλτσα. Το φτάρι ο Λιούρδης και φέρνει το πάλι τον Πατρινό σωστά. Ενώ ο Καπώνης όχι. Ακυρώνει την αλλαγή. Επαναφορά από τη sideline. Κάλτσας. Με το Πολάνο μπροστά του. Δοκιμάζει να τον περάσει, τελικά σκάρει για δύο, άστοχα. Δημόπουλος. Πολάνο πάει γρήγορα κοντά του Λιούρδης. Δημόπουλος κρατάει, μένει ελεύθερος και πάλι για τρεις. Και πάλι άστοχος όμως, Πατρινός μάχεται, δεν μπορεί για το ριμπάρι. Σωτηρόπουλος στην άλλη πλευρά, ο Λίτης μόνος με το καλάθι αστοχή. Δεύτερη προσπάθεια ούτε τώρα. Μπερδεύεται, κλείνεται. Κρατάει τελικά την κατοχή. Σωτηρόπουλος για το προσπέρασμα. Ναι, 30-33. Δεν ήρθε το δίποντο. Ήρθε όμως το τρίποντο από το μεγάλο σήμερα Σωτηρόπουλο. Σιαμπλής. Μένει με το λιό.
πάλι θα εκτελέσει για τρεις. Αυτή τη φορά θα είναι εύστοχος. 33 όλα. Σκάλτσα. Αφήνει στο Λιούρδη. Δεν έχει φανεί πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι σήμερα. Σοφυρόπουλος. Σκάλτσα. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Περνάει πάρα πολύ ωραία. Τελειώνει τη φάση εντυπωσιακά. Αστοχή. Κερδίζει το φάουλ. Καπώνης περνάει στο μάτ αντί του Πατρινού. Σωτηρόπουλος 33-36. Δημόπουλος. Αλλάζουν τα μαρκαρίσματα και πάλι για τρεις ο Δημόπουλος. Άστοχος. Σκάλτσα στέλνει την μπάλα στο Λίτη. Και τώρα Σωτηρόπουλος. 2-1 στον εφηδιασμό. Σωτηρόπουλος πάει μόνος του. Τελειώνει άστοχα με καμπλό. Και ο Αγγελόπουλος τώρα έξυπνα κάνει το φάουλ στον Πολάνο. Γαλήφα στο μάτ. Αντί του Καπώνη. Μπολάνο θα επαναφέρει για τον Ζανιά. Και πάλι Μπολάνο. Γαλήφας ποστάρει το Λίρα. Έχει δύο φάουλ ο Λίρας. Γαλήφας βήματα σωστά, πάρα πολύ σωστά. Εξαιρετική άμυνα και πάλι από τη Λίρα. Αγγελόπουλος. Λίρα. Ετοιμάζει να ρολάρει στο Γαλήφα. Λάθος του Λίρα, το έφυγε μπάλα τα χέρια. Δεν είναι και στο καλύτερο βράδυ όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι ο Λίρας. Παρ' όλα αυτά στην άμυνα βοηθάει πάρα πολύ. Δημόπουλος γέλνει Ζανιάς και παίρνει και τροφοδοτεί το Γαλήφα. Και πάλι θα παίξει με το Λίρα. Θα τελειώσει τη φάση 35-36. Σκάλτσας περνάει το κέντρο. Αφήνει το Σωτηρόπουλο. Αγγελόπουλος στα 12 δευτερόλεπτα. Λαγοπάτης. Λίρα. Βήματα. Πέρα από το Σωτηρόπουλο, οι υπόλοιποι tech buddy δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση μετά την έναρξη του δεύτερου χρόνου. Εκείνος είναι που τους οδηγεί με 3 τρίποντα. Και το βλέπουμε εδώ με αρκετά λάθη. Μπολάνο. Όχι. Πολύ αυστηρό φάουλ εδώ. Παύλος
αντί του Λαγοπάτη. Και ο Μπολάνο θα επαναφέρει. Βγαίνει ο Δημόπουλος και παίρνει. Ενώ έχει κολλήσει και το χρονόμετρο. Ξεκίνησε μετά από 5 δευτερόλεπτα περίπου. Με το πόδι προσπαθεί ο Ζανιάς να πάρει. Ο Παύλος έκλεψε όλους. Κάλφας. Λαγοπάτης, ελεύθερο τρίποντο. Άστοχο. Προσπαθεί ο Παύλος. Τελικά η μπάλα έφτασε στο Γαλίφα. Μπολάνο. Ζανιάς. Κανατάς ποστάρει το Λαγοπάτη, γυρνάει εξαιρετικά και τελειώνει τη φάση δίνοντας και πάλι το προβάδισμα του Ορλάντο Τράτζικ. Παύλος. Λύρα. Και πάλι Παύλος. Σωτηρόπουλος ποστάρει το Πολάνο. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Παύλος. 2. Ένα βηματάκι μέσα και στους δύο πόντων δεν είναι καλό. Rebound Ζανιά που θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά. Είναι με τον Λύρα. Θα τελειώσει τη φάση μπροστά στο Λύρα. 39-36. 6-0 σερί από τους Ορλάντο Τράτζικ. Λαγοπάτης αφήνει στον Παύλο. Ωραία, όχι. Λάθος πάσα, πολύ δυνατή. Δημόπουλος. Θα σταθεί και θα εκτελέσει για 3. Όχι. Γαλίφας δεν μπόρεσε για το κλειδικό rebound και το Τυρόπουλος στην άλλη πλευρά. Πάει σε σετ επίθεση. Παύλος. Το Τυρόπουλος με τον Λάνο. Γένες Κάλτσα. Λαγοπάτης στα 4. Ανάποδο layup δεν είναι καθόλου καλό. Rebound του Γαλίφα. Μπολάνο. Κάλτσα μπροστά του, θα περάσει εντυπωσιακά, θα τελειώσει με ένα φλότερ, όχι καλά. Κάλτσα στην άλλη πλευρά θα τρέξει, Λαγοπάτης δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Κάλτσα τρέχει και κάνει προς πίσω. Λίπης θα περάσει μετά το time out. Μέσα στο τέσσερις γυναίκες πάνω. Τι είναι και κλέβει ο Παύλος που ήταν στο κατάλληλο σημείο. Ο Παύλος κερδίζει το φάουλ μόλις το τρίτο μαζικό. Γιούρδης. Θα την πάσα βρίσκει τον Λαγοπάτη. Φάουλ του Καπόνη. Κράτημα στο Λίπη. Τέταρτο ομαδικό. Και τελευταίο που θα αναδώσουμε Τράτζικ.
πας τώρα. Πού θα σκοτώσει. Παύλος. Αγγελόπουλος. Λίτσης, κάθε το καλάθι. Αυτή τη φορά θα τελειώσει τη φάση για το 39-38. Μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο του 3-10 λεπτού. Και Αυλής. Αφήνει στον Κανατά. Γυρνάει εκείνος. Δεν τελειώνει καλά. Προσπαθεί για το επιθετικό rebound. Αφήνει στον Καπόνη 41-38. Παύλος. 1,5 ακόμα. Αγγελόπουλος με χώρο. Και το δίνει το σούτ. Δεν το παίρνει. Θα το πάρει ο Λιούρδης. Δεν θα το βάλει. Και Αυλής μάζει στο αμυντικό rebound. Δημόπουλος. Κανατάς. Φάουλ αμυντικό. Δύο βολές για τον Κανατά. Κανατάς πάει στη γραμμή. Έξω η πρώτη. Από τον Κανατά. 1-5 ακόμα. Τα 2-38 με 1-2. Παύλος. Παύλος. Λίτσης, ευχάριτο και Αυλή. Δυσκολεύεται, βγαίνει και ο Δημόπουλος. Αυτοδυσία εδώ απολύθηκε. Ο οποίος κερδίζει την κατοχή. Δεν μετράει το καλάθι. Φάουλ χαμηλά. Πέσιμο από τον Καπόνη, οδήγησε στο φάουλ του Γεωργιόπουλο και συνέχεια το καλάθι. Αλλά παρόλα αυτά είναι δύο βολές και όχι γκολ φάουλ. Καθώς το φάουλ έχει βαθεί χαμηλά. Γεωργιόπουλο στην πρώτη, 42,3 ακόμα. Κακή η πρώτη. Τα 2-38 παραμένει και Αυλής. Περάσει, θα αφήσει το Δημόπουλο. Αγγελόπουλος κοντά του πάντα. Παίρνει να πήγα από τον Κανατά. Θα βγάλει έξω το Σιαμπλή και πάλι για τρεις ο Σιαμπλής. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Ριμπάουντ του Λίκη. Θα περάσει, παρά λίγο να μπερδευτεί. Παύλος, 5 δευτερόλεπτα. Αγγελόπουλος κάνω το καλάθι, κόβεται το Κανατά. Δημόπουλος, 1 δευτερόλεπτο. Πετάει με το ένα χέρι, τέλος, 3-10 λεπτά. 42-38. Επιστρέφουμε σε λίγο για το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο και παγκρίνει τον μεγάλο νικητή. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο. Σκάλτσας, Αγγελόπουλος, Σωτηρόπουλος, Λιούρδης και Λίρα σε 5 τον Tech Buddy. Από την άλλη πλευρά, Δημόπουλος, Καπώνης και Αυλής, Βολάνο και Γαλήφας. Οι 5 που ξεκινάνε το 4ο δεκάλεπτο για τους Tragic. Συν 4 για τους τυπικά γήπεδους του Ορλάντο Tragic. Και ο Σωτηρόπουλος θα επαναφέρει για τους Tech Buddy. Κάλτσας θα πάρει. Λιούρδης.
τη γωνία. Ο Αγγελόπουλος για 3, όχι. Λίρας προσπαθεί, δεν καταφέρνει όμως να πάρει κάτι. Γαλήφας μάζεψε. Δημόπουλος. Δημόπουλος προς το Πυρόπουλο. Μπολάνο. Δύσκολη φάση για τον Ταπόνη. Εκείνος μάζεψε, Γαλήφας κάτω από το καλάθι. Θα τελειώσει τη φάση. 44-38. Συν 6 σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο για τους Ορλάντο Τράτσικ. Σκάλτσας. Γιούρδης. Θα βγάλει στο Σκάλτσας, ο Πιαδίο. Δεν είναι καλό. Μαζεύει ο Πιαβλής. Κλείνεται Μπολάνο. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Καπώνης. Πάρα το Σκάλτσα. Ο Παγεωργίου στο μάτσα του Σκιαβλή. Καπώνης με Σκάλτσα. Θα γυρίσει, θα βρει καταπληκτικά το Γαλήφα. 46-38. Εκπληκτική ασίστ από το Σπύρο Καπώνη για το σύν 8 τον Ορλάντο Τράτσικ. 8,5 ακόμα. Κάλτσας. Ζητάει ο Σωτηρόπουλος και παίρνει. Πάει μέχρι κάτω το καλάθι. Βγάζει έτσι τον Αγγελόπουλο. Και φάουλ μακριά του μπάλα του Δημόπουλου στο Σωτηρόπουλο. Δύο βολές. Από το 33-36 στο 46-38. 13-2. Λιούρδη στην πρώτη. Όχι. Έχουν κολλήσει στους 38 πόντους. Τεκβάντι. Και δεν ξεκολλάνε. 0-2 από το Λιούρδη. Δημόπουλος. 8 λεπτά ακόμα. Δημόπουλος. Ωραίες τρίπλες. Πάρα πολύ ωραία θα βρει το Παπαγεωργίου για σου 3 πόντων. Αέρα βρίσκει μόνο. Και ο Αγγελόπουλος στην άλλη πλευρά τώρα. Ζητάει ο Σκάλτσας και παίρνει. Ωραίο το γύρο στο φάουλ του Μπολάνο. Time out, επιστρέφουμε. Thank you.
τον time out. 46-38, συν 8 απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή ο Orlando Tragic, με το Σκάλτσα να έχει πάει στη γραμμή για δύο βολές. Σαραντά 39 με την πρώτη, τους 7 η διαφορά. Και 46-40, ανάφασος. Δημόπουλος. Γέλιος Ζανιάς. Και είναι ξεμαρκάριστος για 3. 49-40. Τεράστιο τρίποντο. Παύλος. Παίρνει ο Λιούρδης και αφήνει στο Λίρα. Λιούρδης και πάλι στη γωνία με Κανατά. Γυρνάει στο Πυρόπουλος για 3, έχει βάλει 3. Δεν θα βάλει άλλο τώρα. Λιμόπουλος. Ζανιά στη γωνία. Κλείνεται, τελικά περνάει. Κανατάς. Φεστάρει το Λιούρδη. Δεν δόθηκε κάτι, ας όχι στο Κανατά. Σωτηρόπουλος περνάει, τελειώνει με φλότερ. Όχι. Ο ίδιος επιθετικό rebound, Σκάλτσας. Τώρα σηκώνεται ο Λιούρδης. Σωτηρόπουλος με γαλήφα. Γυρνάει πέφτοντας, παίρνει φάουλ. Τέταρτο μαδικό, που τα τρία νομίζω έχουν δώσει βολές για το step body. Έτοιμος για την πρώτη, Σωτηρόπουλος. Με περιπέτεια θα τη χάσει. Η διαφορά είναι από όταν παραμένει. Ούτε δεύτερη. Τίποτα δεν πάει καλά τώρα για το Stack Buddy. Γενικότερα από το 33-36 και έπειτα 1-16-4 επιμέρους. Σκιαμπλής, Ζανιά στη γωνία. Καπώνης που έχει βοηθήσει αρκετά. Ωραία κίνηση, εκπληκτικός Καπώνης, 51-40. Τους 11 και time out από το Stack Buddy. Tech Buddy.
Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι στο σκηνικό. Συν 11 για τους Tragic. Παύλος. Αγγελόπουλος πάει να πάει την εσωτερική. Σκάλτσα για τρεις, πολύ κακό σου. Έρβον, Σκιαβλής, Σκανατάς. Βγάζει έξω το Σκιαβλή. Και να θα περάσει, θα αφήσει τον Καπόνη. Του έφυγε η μπάλα, έβγαλε στο Δημόπουλο, 3 δευτερόλεπτα. Θα σουτάρει, το έβαλε 54-40. Και νομίζω ότι σιγά σιγά διαμορφώνουν μια εικόνα για το ποιος θα είναι ο νικητής. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους τεκμπάτ, ειδικά με τους ρυθμούς που παίζεται το μάτς και τους ρυθμούς που σκοράρουν εκείνοι. Ο Παύλος παίρνει φάουλ και βολές. Πιέζει ο Αγγελόπουλος. Φάουλ αμυντικό λοιπόν, Σκιαβλής θα επαναφέρει. Λαγουπάτης πίζει την επαναφορά, παίρνει ο Δημόπουλος. Θα του δώσει το σκρίνο Κανατάς. Δημόπουλος μέχρι μέσα, καλή άμυνα του Λίτη. Την μπάλα για τους Tragic. Ζανιάς. Το Σωτηρόπουλο είναι αναγκασμένος να σουτάρει, θα το κάνει άστοχα. Λίτης μάζεψε. Σωτηρόπουλος θα μπει μέχρι μέσα κι άλλο φάουλ και άλλες βολές. 4-42 ακόμα. Αν ο Σωτηρόπουλος ευστοχίσει και στις 2 θα έχει μειώσει πλέον στους 11. Πρώτη μία στους 12, 54-42. Και 54-43. Σκιαβλής. Δίνει το σκρίνο Κανατά, Σκιαβλής μέχρι μέσα, Ζανιάς, Σκιαβλής, απ' τη γωνία για τρεις, όχι, Λίκης μαζεύει, Παύλος. Λαγουπάτης, Λίκης στη γωνία για ένα μεγάλο σου, όχι, πολύ κακό σου, Έρβον. Δημόπουλος, φάουλ του Παύλου, το τρίτο μαδικό. Θα επαναφέρει. Παίρνει ο Δημόπουλος. Το λαγοπάτι πάντα. Σκιαβλής. Καπώνης. Ένας από τους key factors των Tragic σήμερα. Ζανιάς έχει πατήσει τη γραμμή.
Κι άλλο λάθος τώρα για τη Στράτζικ. Παρ' όλα αυτά δεν το εκμεταλλεύονται οι τεχνάτες. Το μάτσο Μοίρας και πάλι αντί του Λίτη. Κάλτσας περνάει στο Σιδηρόπουλο. Κάτω από το καλάθι γυρνάει φάουλ, δύο βολές για να μειώσει σε μονοψήφιο ο Σωτηρόπουλος, ο οποίος είναι με μεγάλη διαφορά ο καλύτερος παίχτης σήμερα του Tech Bandy. Και έχουμε time out που καλούν είναι Tragic. Επιστρέφουμε. Φέτος οι Tragic με τους τραυματισμούς έχουν σταθεί αρκετά άτυχοι.
θα επαναφέρει. Καθώς άλλαξε η κατοχή μετά το λάθος του Σκάλτσα. Δημόπουλος. Με τον Παύλο να τον πιέζει. Βγαίνει και ο Σωτηρόπουλος σε παγίδα. Σκιαμπλής. Γαλήφας με τον Λύρα μπροστά του. Έξω η μπάλα στο Ζανιά. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. 3. Ζανιάς πέφτει και κάνει λάθος. Ακόμη ένα τέλος χρόνου. Νέα κατοχή για το Stack Bandy. Που θέλουν οπωσδήποτε σκορ. Προφοδοτεί το Σωτηρόπουλο. Εκείνος προστάρει το Σκιαμπλή. Γυρνάει, τελειώνει τη φάση. Δεν ήρθε το καλάθι. Όμως θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές για να μειώσει στους 7 ή και στους 8. Σωτηρόπουλο στην πρώτη. Μέσα, 54-46. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. (Τι) 54-47. Με το Σωτηρόπουλο να είναι εξαιρετικός. Γαλήφας επαναφέρει για το Σκιαβλή. Εκείνος με δυσκολία βρίσκει πάσα για τον Γαλήφα. Κανατάς κάτω από το καλάθι, κλέβει ο Λύρας. Σωτηρόπουλος. Με χώρο δεν θα το πάρει. Λαγοπάτης και πάλι Σωτηρόπουλος. Εκείνος λογικά θα το πάρει πάνω του. Λαγοπάτης παίρνει την εσωτερική, δεν τελειώνει καλά. Λύρα σε δεύτερο χρόνο τελειώνει τη φάση. 54-49 και έχουμε τέρμα. 1:50 ακόμα. Σκιαβλής με το Λαγοπάτη. Θέλει να περάσει. Κανατάς. Δεν θα τελειώσει καλά. Λύρα στο rebound. Παύλος. Σωτηρόπουλος. Ζητάει ο Λαγοπάτης με το Δημόπουλο. Γεωργιόπουλος. Έξτρα πάσα στον Παύλο. Εκείνος περνάει, τελειώνει πάρα πολύ άσχημα. Ο Λύρας πάτησε έξω. Εδώ η ενέργεια του Παύλου ήταν καταδικαστική για το συμπαίκτη του. Ζανιάς. Φάουλ από τον Γεωργιόπουλο, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Tech Bandy. Βολάνο στο μάτς μετά από αρκετή ώρα στη θέση του Σκιαμπλή. Βολάνο. Του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Όχι. Από τα χέρια του Παύλου. Ένα και 17 ακόμα. Πίεση ολόκληρου κυπέδου από το Stack Party. Από τα χέρια του Γεωργιόπουλου και πάλι μπάλα εκτός. Βολάνο θα δοκιμάσει να βάλει την μπάλα μέσα. Time out. Γυρνάμε σε λίγο. Thank you.
time out στο συν 5 η Orlando Tragic, με τον Μπολάνο να επαναφέρει από τη sideline. Πάρα πολύ σημαντική κατοχή για τη συνέχεια του αγώνα. 75 δευτερόλεπτα ακόμα. Σιαμπλής, Μπολάνο, 6 δευτερόλεπτα ακόμα, 5, Μπολάνο, περνάει μέσα στο Γαλίφα, φάουλ του Σωτηρόπουλου στο 1 δευτερόλεπτο. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρουν οι Τράτζικ εδώ, γιατί νομίζω ότι δεν θα προλάβαινε καν ο Γαλίφα να εκδηλώσει προσπάθεια. Ένα νερό, μικρό. Έξω η πρώτη. Παραμένει το συν 5. 1,1. 1,0. Όλοι οι Tragic τώρα πίσω. Κανένα δεν διεκδικεί στο rebound. 0 στις 2. Λίγα μαζεύει. Παύλος. Τελευταίο λεπτό. Ίσως η πιο κρίσιμη επίθεση έως τώρα στο μάτς. Παύλος για 3, μαρκαρισμένος, αστοχή. Γαλίφας, Σιαμπλής, αφήνει για τον Μπολάνο. Δημόπουλος, Δημόπουλος θα πάρει το φάουλ. Έτοιμος για την πρώτη ο Αντώνης Δημόπουλος για να στείλει τη διαφορά σε 7. Δεν το κάνει. 0 στις 3. Σε πολύ κρίσιμο σημείο η Tragic. Μία στις 2, 55-49. Στα 2 τρίποντα η διαφορά. Time out από Stack Bandit, επιστρέφουμε. Ήταν ο πρώτος πόντος μετά το 54-40 για τους Tragic. Πλέον έχουμε φτάσει στο 55-49, 30 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Η Tech Bandit ψάχνουν πολύ γρήγορο σκορ εδώ. Μελίτη να επαναφέρει, Σωτηρόπουλο, Γεωργιόπουλο, Λύρα, Λαγοπάκη στο μάτι. Πέρασε εκτός. Λίτης Γέλιος Γεωργιόπουλος που φέρνει μπάλα μέσα από τα χέρια, κρατάει και πάλι πάει να κάνει λάθος και πάλι κρατάει. Απίστευτες μάχες. Βελάκι μπάλα Tragic. Το λάθος εδώ του Γεωργιόπουλου καταδικάζει
του Stack Buddy. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολλά να επαναφέρει για το Δημόπουλο. Γρήγορο φάουλ από τον Κεριόπουλο. Δύο βολές. Μέσα η πρώτη από το Δημόπουλο, 56-49, 19,3. Σωτηρόπουλος. Πάρα πολύ μακριά για τρεις. Όχι, τέλος. Λάθος εδώ από τον Δημόπουλο. Σωτηρόπουλος. 6 δευτερόλεπτα, 5, 4, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Μεγάλη νίκη για τους Tragic κόντρα στους πρωταθλητές. Σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετές εναλλαγές στο σκορ στην αρχή, γιατί έπειτα πήραν το προβάδισμα οι Tragic, το ξαναέχασαν στο τρίτο δεκάλεπτο με το 3-36 από το τρίποδο του Σωτηρόπουλου. Όμως από εκεί και πέρα είχαν τον έλεγχο. Στο τέλος πήγαν να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή, Tech Buddy, δεν τα κατάφεραν και έτσι οι Ρουλάδου Tragic φεύγουν με το ροζ φύλλο αγώνα.